Σφοδρέ είναι οι συγκρούσει στην Παλμύρα μεταξύ των δυνάμεων του Άσαντ και των Τζιχαντιστών. Ο Συριακό στρατό, υποστηριζόμενο από αεροπορικέ επιδρομέ, κερδίζει έδαφο. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι κυβερνητικέ δυνάμει έχουν θέσει υπό τον έλεγχό του το 1 τρίτο τη πόλη. Προελάβουν σε αρκετέ δυτικέ και βόρειε συνοικίε. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η συμμετοχή των Ρωσικών δυνάμεων. Τόσο στα πλήγματα από αέρο, όσο και στο έδαφο. Ένα Ρώσο αξιωματικό σκοτώθηκε σε μάχη κοντά στην πόλη. Εκαθαριστικέ επιχειρήσει διεξάγονται στι εισόδου τη πόλη, ιδιαίτερα στι δυτικέ συνοικίε. Τώρα οι τζιχαντιστέ υποχωρούν. Μεγάλε οχήματα εγκαταλείπουν την Παλμύρα, λέει ένα αξιωματικό του Συριακού Στρατού. Για το καθεστώ Άσαντ, η πλήρη ανακατάληψη τη πόλη θεωρείται ζήτημα ημερών. Η ανοικοδόμηση των μνημείων που καταστράφηκαν θα είναι προτεραιότητα σύμφωνα με τον επικεφαλή του τομέα αρχαιοτήτων τη Συρία. Απευθύνουμε πρόσκληση σε όσου αγαπούν την Παλμύρα και θέλουν να συμβάλλουν στην ανοικοδόμηση, βασιζόμαστε όμω και στι δικέ μα δυνάμει. Η επιχείρηση του Συριακού στρατού βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και τρει εβδομάδε. Η πλήρη ανακατάληψη τη πόλη θα συνιστούσε σημαντικό επίτευγμα και σε επίπεδο ψυχολογίας για τις δυνάμεις του Άσαντ, καθώς η Παλμύρα αποτελεί σήμα κατά φέγγα τη χώρα.